Πάνω από 1.500 συμμετέχοντες θα έχει το Συνέδριο Εθνικού Διαλόγου για τη Συρία που πραγματοποιείται στο Σότσι της Ρωσίας. Πάνω από 1.300 έχουν έρθει από τη Συρία. Από το συνέδριο απουσιάζει η Υψηλή Επιτροπή Διαπραγματεύσεων που έχει την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας και αποτελεί τον κύριο σχηματισμό της αντιπολίτευσης στη Συρία. Επίσης απουσιάζει το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα των Κούρδων. Ο ηγέτης της πλατφόρμας της Μόσχας και πρώην αντιπρόεδρος του Άσαντ, μέλος της Συριακής Αντιπολίτευσης, δήλωσε στο Euronews. Εδώ θα συζητήσουμε το περιεχόμενο του μελλοντικού συντάγματος. Οι διαφορετικές πλευρές που εκπροσωπούνται έχουν διαφορετικές απόψεις. Πρέπει να μάθουμε πώς θα φτάσουμε σε συνένεση. Το συνέδριο μποϊκοτάρουν Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία, καθώς θεωρούν ότι υπονομεύει την ειρηνευτική διαδικασία που διεξάγεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στη Γενέβη. Εδώ στο Σότσι προσπαθούμε να ξεκινήσουμε τον ενδοσυριακό διάλογο που θα δώσει στη διαδικασία της Γενέβης την πολιτική υποστήριξη. Από το Σότσι η απεσταλμένη του Euronews μεταδίδει. Ένας από τους βασικούς στόχους του συνεδρίου στο Σότσι είναι να συγκεντρώσει υποψηφίους για την Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης στη Συρία. Θα τεθούν επίσης και άλλα δύσκολα θέματα που προς το παρόν θεωρούνται αδιέξοδα. Το ξεκάθαρο είναι ότι το κύριο αποτέλεσμα αυτού του συνεδρίου είναι μια διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει.